25 χρόνια δισκογραφικής πορείας. Όταν ξεκινούσες αυτό το επάγγελμα, κάπως έτσι φανταζόσουν την πορεία αυτή? Ήθελα σίγουρα να φτάσω κάπου, αλλά δεν είχα προσδιορίσει το τι είναι αυτό. Πίστευες ότι αξίζεις και ότι θα τα καταφέρεις να φτάσεις τόσο ψηλά? Η αυτοπεποίθηση όταν ήμουν μικρή ήταν κάτι το οποίο δεν μπορώ να πω ότι με διακατήχε. Ήμουν ένα κορίτσι που είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, ήμουν σε κάθε εξώφυλλο, αλλά ίσως επειδή δεν είχα και το χρόνο να καταλάβω τι συμβαίνει. Αυτοπεποίθηση έχω αποκτήσει πιο πολύ τα τελευταία χρόνια, γιατί έχω δουλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό μου και μαθαίνω και τον εαυτό μου μέσα στη δουλειά. Υπήρξε περίοδος στην πορεία σου που η εικόνα που βλέπαμε της Έλλης δεν σε αντιπροσώπευε και όλο αυτό ήταν δημιούργημα μιας ομάδας συνεργατών ή μιας δισκογραφικής? Όχι, γιατί ήξερα πάντα από μικρή ποια μαλλιά μου πάνε, ποιο make-up μου πάει, ό,τι και αν μου κάνουν, ό,τι από ρούχα, από μαλλιά, από μακιγιάζ. Μπορεί να είναι τελευταία τάση, αν θες, της μόδας. Αν εγώ δεν αισθάνομαι καλά, θα βγω χάλια. Αν εγώ μπορώ να το υποστηρίξω και αισθάνομαι κουκλάρα, θα μπορώ να βγω κουκλάρα και με λιγότερα μαλλιά και με πιο απλό μακιγιάζ. Λες μπράβο στον εαυτό σου, θα κοιταχτείς στον καθρέφτη να του πεις καλά λόγια? Καλά λόγια θα του πω, ιδίως τα τελευταία χρόνια του λέω αρκετά καλά λόγια, γιατί του έχω δώσει πάρα πολύ ξύλο. Από λάθος επιλογές. Όχι για να καταστρέψω τον εαυτό μου, δεν είχα τάση αυτοκαταστροφής. Απλά αυτό ήταν το αποτέλεσμα, γιατί είχα κάνει εγώ κάποιες λάθος επιλογές. Είσαι σε έναν χώρο πάρα πολύ ανταγωνιστικό και αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ακούω κλακευτικά σχόλια και από γυναίκες συναδέλφους σου, σε αποθεώνουν στο Instagram. Εγώ τις γυναίκες τις έχω φίλες μου. Δηλαδή όταν βλέπω μια όμορφη γυναίκα να έρθει να με δει, αμέσως θα της το πω, δηλαδή θα εκφράζω το θαυμασμό μου. Ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται. Γιατί όλες οι γυναίκες που ανεβαίνουμε πάνω στη σκηνή, όταν μια κοπέλα συνοδεύεται από τον σύντροφό της, μπορεί να αισθανθεί κάποια στιγμή άβολα. Γιατί μπορεί από χαβαλέ και μόνο, όχι από άλλο λόγο, να είναι λίγο πιο εκφραστικός ο σύντροφος ή ο φίλος, ο άντρας της, δεν ξέρω τι. Δηλαδή, αν μου δώσει ένας άντρας λούδι, εγώ θα το προσφέρω στην κοπέλα. Οι άνδρες σε φλερτάρουν και έχω μια μεγάλη απορία. Πόσο δύσκολο είναι για έναν άνδρα να φλερτάρει μια γυναίκα που είναι γνωστή? Ωραίο φλερτ μπορώ να σου πω ότι δεν λαμβάνω. Δηλαδή μέσα των social media εγώ δεν το θεωρώ φλερτ. Δεν πρόκειται να γνωρίσω κάποιον σε καμία περίπτωση μέσα από μια εφαρμογή. Δεν ανοίγομαι καθόλου εύκολα, ιδίως με ένα τέτοιο τρόπο. Θα πρέπει να τον γνωρίζω, θα πρέπει να είναι γνωστός φίλου. Πριν ένα μήνα ο γιος σου έκλεισε 15 ετών. Είναι ένας cool τυπάκος, τον οποίο το χαίρομαι πάρα πολύ. Απολαμβάνω το χιούμορ του, απολαμβάνω την εξυπνάδα του. Δεν είναι καθόλου δύσκολο παιδί, αλλά και εγώ από την άλλη του δίνω πάρα πολύ χώρο. Έχουμε δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης. Του λέω δικά μου προσωπικά πράγματα, γιατί θέλω να είμαι το παράδειγμά του, να μου λέει και εκείνο στο μέλλον. Είναι αυστηρός μαζί σου? Όχι. Αυτό που θέλει, πού θα πας, εκεί, πότε θα έρθει σπίτι. Δηλαδή, δεν είναι ο έφηβος που θέλει να λείπω συνέχεια, είναι ο έφηβος που με θέλει. Θέλει να κάνουμε παρέα, θέλει να πάμε διακοπές οι δυο μας ή να πάρουμε ένα φίλο του και να πάμε διακοπές οι τρεις μας. Πάμε για άλλα. Νέο σίγγλ, πολύ χορευτικό. Με το που το άκουσα, η αλήθεια είναι ότι μου ανέβασε τη διάθεση. Μου θυμίζει έτσι το δυνατό, έντονο τσιφτετέλι με ένα πολύ κατ' εμέ έξυπνο στίχο. Κάναμε ακρόαση στην Panic Records, η οποία είναι και η δισκογραφική μου. Και είχαν το ίδιο συνέστημα. Είναι τραγούδι γραμμένο από δύο συνεργάτες μου, από τον Τάσο Λιμπέρη και τον Παναγιώτη Μπρακούλια. Να πούμε δύο λόγια και για το βίντεο κλιπ, τα γυρίσματα του οποίου έγιναν στην Άξο. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Το σκηνοθέτησε ο Γιάννης Παπαδάκος. Συμμετέχει ο Ηλίας Γκότσης. Το γνώρισα εκεί και γελάσαμε πολύ. Το καλοκαίρι το πρόγραμμα έχει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα που ήδη έχουν ξεκινήσει. Έχουμε προορισμούς και σε νησιά φέτος αρκετά. Και συνέχεια το πρόγραμμα γεμίζει με προορισμούς καλοκαιρινούς για συναυλίες, βέβαια, όχι διακοπές.